Θα συνδεθούμε με τον πιστό τηλεθεατή της εκπομπής μας που βρίσκεται στην περιοχή του Εύρου και μας παρακολουθεί καθημερινά. Και δεν μας παρακολουθεί μόνο ο Νίκος Χαρχάλης. Νικόλα, καλησπέρα από Κρήτη. Καλησπέρα σας από τον Βόρειο Εύρο, συγκεκριμένα από το όμορφο λευκό χωριό της Νέας Βίσσας. Αλλά μας παρακολουθούν εκεί πόσοι άνθρωποι καθημερινά συνδέονται στην Κρήτη TV. Τους έχεις πείσει, τους έχεις βάλει έτσι στο κλίμα έτσι, και μας παρακολουθούν. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον το 75% του χωριού είναι συντονισμένο στο Creed TV Live Web. Ένα στείλουμε τα φιλιά μας τώρα. Ακριβώς. Αλλά θέλω και αριθμό, αριθμό κατοίκων εκεί στο χωριό. Πώς είστε? Στο χωριό είμαστε 2.000 κάτοικοι. Πω, Κομόπολη. Μόνιμοι κάτοικοι, ναι, βέβαια. Αυτό δεν είναι χωριό, Νικόλα, είναι Κομόπολη. Για βάλε μας λίγο στο κλίμα, γιατί εμείς θέλαμε εδώ πέρα αυτό το τριήμερο που οι καιρικές συνθήκες άλλαξαν να δούμε λίγο χιόνι. Εσείς εκεί το είδατε, το ζείτε, περνάτε και καλά. Για πες μας λίγο. Θεωρώ πως μας μεταδώσατε τη διέστησή σας, όπως είπατε και προηγουμένως που σας άκουσα, το νιώσατε. Εσείς το νιώσατε και εμείς το νιώσαμε. Εμείς όμως είμαστε πιο τυχεροί από εσάς, γιατί εμείς το βλέπουμε. Σήμερα ξυπνήσαμε στα λευκά από ό,τι βλέπετε. Ναι. Και να πούμε και ότι και τα βίντεο τα οποία... Σήμερα η μέρα μας ξεκίνησε πολύ πιο αισιόδοξα. Είναι άλλη όμορφα αίσθηση όμως. Νικόλα, να σηκώνεσαι και να βλέπεις τώρα αυτό το άσπρο πέπλο, αυτό το χιόνι και να έρχεσαι σε επαφή. Ξεχνάς λίγο τα προβλήματα, την πανδημία, τους περιορισμούς. Σωστά, σωστά. Ισχύει. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να νικήσουμε, να ενωθούμε όλοι μαζί, να τηρούμε τους κανόνες για να νικήσουμε τον COVID και να έρθουμε στην πραγματικότητα. Ζούμε λίγο σε μεταμοντέρνους καιρούς, οπότε πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μας, να τηρήσουμε τους κανόνες και να επιστρέψουμε πιο δυνατοί. Νικόλα, η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή? Η θερμοκρασία είναι στον 1 βαθμό Κελσίου, έχει αρκετό κρύο. Στον 1 βαθμό Κελσίου, ναι. Ναι, από ό,τι είδα και τις καιρικές συνθήκες, το βράδυ θα πάει κάτω από το 0 η θερμοκρασία. Ναι, οπότε θα διατηρηθεί και το χιόνι τις επόμενες μέρες, τουλάχιστον τα 2-24 ώρα. Θα βλέπεις χιόνι, Νικόλα, εσύ και οι συγχωριανοί σου εκεί που μας βλέπουν ισχύει αυτή τη στιγμή. Ναι. Θα βλέπουμε χιόνι, θα τα χαρούμε όσο μπορούμε. Είστε συνηθισμένοι στα χιόνια? Ορίστε. Είστε συνηθισμένοι στα χιόνια? Ναι, είμαστε συνηθισμένοι. Και ανάργησα. Μας έρχεται πιο πολύ χιόνι. Να το. Οπότε το αγαπάμε πραγματικά. Θέλουμε να είναι στη ζωή μας κάθε χρόνο. Νικόλα, πόσες μέρες το έχεις τρώσει εκεί στον Εύρο? Από χθες το βράδυ ξεκίνησε να χιονίζει. Ναι. Χιόνιζε όλη τη νύχτα και μέχρι τις 11 ώρα το πρωί. Εγώ να πω βέβαια. Δυστυχώς μετά σταμάτησε. Και περιμένουμε τώρα μέσα προς τέλος της εβδομάδας να μας ρίξει ακόμη ένα κύμα. Βλέπουμε βέβαια εικόνα και από τις Καστανιές στον Εύρο. Που έριξε χιόνι βέβαια και το έστρωσε. Κατά κάποιο τρόπο και μας έχει στείλει βέβαια Νικόλα και κάποιες φωτογραφίες και κάποια βίντεο τα οποία χρησιμοποιήσαμε και στην αρχή της εκπομπής. Δεν πειράζει, εντάξει. Βλέπουμε τον Εύρο. Διδημότυχο τώρα το βίντεο το οποίο βλέπουμε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες μέσα από την Κρήτη σήμερα. Τι να ευχηθούμε, Νικόλα, μία ευχή? Σε όλο τον κόσμο. Βέβαια, σε όλο τον κόσμο, σε εμάς εδώ στην Κρήτη, στην Κρήτη TV, όπου θέλεις εσύ. Θέλω να πω μια κριτική της περιοχής μου για το κανάλι σας. Αν το άριστα είναι 10, έχετε πάρει 19 με τόνο, οπότε το διπλάσιο ποσοστό από την αναλογία. Είστε πραγματικά εξαιρετική, εξελίξιμη, επικοδομητική εκπομπή και πιστεύω θα εξελιχθείτε κι άλλο, γιατί αγαπάτε πολύ αυτό που κάνετε και έτσι να δώσω και μια ευτύχηση σε όλο τον κόσμο να αγαπάει πραγματικά αυτό που κάνει, γιατί αυτή είναι η μεγαλύτερη πηγή ευτυχίας, να αγαπάς αυτό που κάνεις. Και σας ευχαριστώ πολύ που με βγάλετε ακόμη μια φορά στην εκπομπή σας. Βέβαια, Νικόλα, λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Χαιρετισμούς και σε όλους τους συγχωριανούς σου που το μεγαλύτερο ποσοστό βλέπει Κρήτη TV Κρήτη σήμερα. Και μόλις χαλαρώσουν και οι περιορισμοί και επανέλθουμε σε μια κανονικότητα, θα βγάλεις μια ζωντανή από το κέντρο του χωριού και θα συμμετέχουν εκατοντάδες. Θα συμμετέχει όλο το χωριό. Σίγουρα και ο πρόεδρος, θα συμμετέχουν και άλλα πρόσωπα, βεβαίως. Λοιπόν, Νικόλα, σας δίνω το λόγο μου την επόμενη φορά. Να σε ευχαριστήσω πολύ, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, χάρηκα. Λοιπόν,